θα ανοίξουμε δύο βιβλία εργασία. Το πρώτο βήμα ασφαλώ είναι να ανοίξουμε την εφαρμογή Microsoft Excel. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Office Excel 2003. Από το παράθυρο εργασιών, το οποίο εμφανίζεται στα δεξιά, κάνουμε ένα κλικ στο βιβλίο πελάτες.xls. Το βιβλίο εμφανίστηκε στην οθόνη μας. Στη συνέχεια από το μενού Αρχείο και την εντολή Άνοιγμα, επιλέγουμε την επιφάνεια εργασίας. Ανοίγουμε τον φάκελο Cert for You. Επιλέγουμε το Polisys.xls και κάνουμε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Το βιβλίο εργασίας εμφανίστηκε στην οθόνη μας. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορούμε να δούμε και στη γραμμή εργασιών, έχουμε ανοιχτά δύο βιβλία εργασίας, το πελάτες.xls και το πωλήσει.xls. Για να μεταβούμε από το ένα στο άλλο, αρκεί να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Ασφαλώς, θα μπορούσαμε και μέσα από το μενού παράθυρο. Να επιλέξουμε το βιβλίο εργασίας που μας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη το πωλήσει.xls. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας εμφανίζονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή Microsoft Excel και το δεύτερο το βιβλίο εργασίας πωλής.exels. Εάν θέλουμε να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το εικονίδιο. Στο κάτω-χί, όχι στο επάνω. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μόνο η εφαρμογή Microsoft Excel. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο εργασίας ανοιχτό. Εάν θέλουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει κάνοντας κλικ στο κουμπάκι Δημιουργία. Για να κλείσουμε αυτό το βιβλίο εργασίας, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια κλικ στην εντολή Κλείσιμο. Εάν θέλουμε να κλείσουμε και την εφαρμογή Microsoft Excel, αρκεί να κάνουμε κλικ σε αυτό το Χ. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να κάνουμε και από το μενού Αρχείο κλικ στην εντολή Έξοδος.